παιδιά μας, διότι τα παιδιά μας πρέπει να τα αγκαλιάζουμε και όχι να αντιδικούμε μαζί τους. Ασφαλώς και έχουν δίκιο τα παιδιά. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη γραμμή 52, είναι σε όλη την πόλη. Όπως παρακολουθείτε όλοι και σας ευχαριστούμε για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ΜΑΣ, έχουμε αυξήσει κατά 60% τον αριθμό των λεωφορείων που κυκλοφορούν, όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα λεωφορεία, γι' αυτό και το Υπουργείο Μεταφορών πολύ σωστά ανάλαβε την πρωτοβουλία και προχωρά στη σύναψη σύμβαση με τα ΚΤΕΛ για το μεταφορικό έργο εκτός πολεοδομικού συνδυοδοτήτων. Τι θα σημάνει αυτό? Θα σημάνει ότι περίπου 60 με 70 λεωφορεία του οργανισμού που εκτελούν υπεραστικά δρομολόγια, ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι για την ευκολία της συντύπησης, θα έρθουν μέσα στο πολεοδομικό σύμβαση. Πότε θα υπογραφεί η σύμβαση? Αυτό η σύμβαση θα ενεργοποιηθεί στις αρχές Ιανουαρίου. Είμαστε λίγες μέρες, ίσως και ώρες πρώτης υπογραφής. Εκτός από λεωφορεία όμως θα επιστρέψει και προσωπικό και οδηγή που σας είναι απαραίτητη. Ασφαλώς, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι έχουμε οδηγούς, δεν έχουμε λεωφορεία. Υπάρχει περίσσεμα οδηγών, τους οποίους βεβαίως ελπίζουμε αποκτώντας νέο στόλο, εμπλουτίζοντας το στόλο μας, να τους αξιοποιήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται. Κάνουμε κάθε προσπάθεια που περνάει από το χέρι μας. Ζητούμε την κατανόησή τους και μια μεγάλη συγγνώμη σε όλους τους πολίτες που ταλαιπωρούν.